Ξεκινώντας, μπορεί να πει κανείς να παρατηρήσει αρχικά ότι η εικόνα, η ζωή και κατά συνέπεια η εικόνα της πόλης, το αστικό τοπίο δηλαδή, είναι αποτέλεσμα της αμφίδρομης σχέσης της ζωής των ανθρώπων και του τοπίου. Η εικόνα που έχουμε και η αίσθηση που έχουμε για το αστικό τοπίο δεν είναι για όλους η ίδια και δεν είναι πάντα η ίδια για τον ίδιο άνθρωπο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος απελπισμένος, άνεργος, χωρίς δουλειά, χωρίς πρότυπη, βλέπει άλλα πράγματα μέσα στην πόλη, αντιμετωπίζει πολύ διαφορετικά μια πολυτελώς και εκλεπτισμένη, πολυτελώς διαμορφωμένη και εκλεπτισμένη ενδεχομένως εικόνα ενός χώρου από έναν άνθρωπο που ζει άνετα, χαλαρά και χωρίς έτσι ιδιαίτερη πίεση. Αμφίδρομη τώρα. Απ' την άλλη μεριά, όταν η πόλη σε διευκολύνει, είναι φιλική, δηλαδή έχει πολύ ζεστή το καλοκαίρι και σου παρέχει σκιασμένους χώρους, σου παρέχει τη δυνατότητα να μετακινηθείς εύκολα, σου παρέχει τη δυνατότητα να συναντηθείς με κόσμο με ελευθερία, σου παρέχει τη δυνατότητα μιας επαφής με φυσικά στοιχεία, με ποικίλα πράγματα, σου θυμίζει παλιότερα. Όλα αυτά δημιουργούν μια άλλη σχέση πάλι. Δηλαδή, σε προκαλεί το περιβάλλον να το θεωρήσεις δικό σου. Να το θεωρήσεις δικό σου. Υπάρχει μια δυναμική σχέση, μια αμφίδρομη σχέση που πολλές φορές φτάνει στα άκρα, φτάνει σε ένταση. Φτάνουμε στην περίπτωση της καταστροφής ή του βανδαλισμού. Η Αθήνα το έχει ζήσει ακόμα και με τη μορφή της αυτοκαταστροφής, το κάψιμο των βασικών της κτηρίων. Απ' την άλλη μεριά και η Αθήνα έχει γνωρίσει τη φροντίδα των κατοίκων της και πολλά σχέδια και πολλές καλές σκέψεις και πολλούς καλά στοιχεία. Υπάρχουν, θέλω να πω, μια αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στους πολίτες, στη ζωή τους, στην πολιτιότητα ζωής και την πόλη. Και το τοπίο επηρεάζει, το αστικό τοπίο επηρεάζει την ποιότητα της ζωής και η κοινωνική αξία, η απαξία, μάλλον η αξία, η απαξία της ζωής, της ποιότητας της ζωής, επηρεάζει και την εικόνα της πόλης και τη στάση απέναντι στην πόλη. Τώρα η ζωή έχει άλλες προτεραιότητες. Δεν λέω ότι η ποιότητα πρέπει να περαστεί στην άκρη, ίσα-ίσα, αλλά η πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση της ποιότητας της πόλης πρέπει να πάρουν σοβαρά υπόψη ότι ο κόσμος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Υπάρχουν άνθρωποι που οδηγούνται στην εξαθλίωση. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ελπίδα, νέοι άνθρωποι. Και εκεί η πόρη και η προσπάθεια της κοινωνίας θα πρέπει να συντείνει τις δυνάμεις της και τις δραστηριότητές της. Μ' αρέσει ο εθελοντισμός που αναπτύσσεται στην πόλη, ακόμα και σε τέτοια θέματα, δηλαδή πρωτοβουλίες ομάδων ανθρώπων που προσπαθούν, χωρίς να περιμένουν να τους δώσουν λεφτά, να πάρουν πρωτοβουλίες βελτίωσης του άμεσου περιβάλλοντός τους. Σε τοπικό επίπεδο. Το βρίσκω θαυμάσιο. Είναι το τέτοιο τύπου δραστηριότητες μαζί με την γενικότερη δραστηριότητα και το ενδιαφέρον, ας πούμε, για τα κοινά και την επέμβαση στη ροή των πραγμάτων, είναι αυτά που μπορούν να κάνουν τους ανθρώπους να πάρουν στα χέρια τη ζωή τους, την πόλη τους, να την εξελίξουν, δηλαδή με άλλες προτεραιότητες. Δεν θέλω να σας διακόψω. Μήπως, επειδή το σκεφτόμασταν, αλλά μήπως φταίει και το ότι οι άνθρωποι δεν νιώθουν τόσο κοντά στη φύση πλέον, που δεν νιώθουν και τόσο την ανάγκη να και να πηγαίνουν στα πάρκα και να υπάρχουν πάρκα. Είναι αλήθεια ότι το αστικό τοπίο όπως διαμορφώνεται εκ
εκπαιδεύει τους ανθρώπους του στη συνέχεια, δηλαδή διαμορφώνεται εκφράζοντας τα νοήματα της εποχής, τις προτεραιότητες της οργανωμένης κοινωνίας, όπως αυτή είναι κάθε φορά ιστορικά, αλλά ταυτόχρονα στη συνέχεια διαμορφώνει τους ανθρώπους της στο τι να περιμένουν, πώς να ζουν, ποια σχέση να έχουν με το δημόσιο χώρο. Η Αθήνα που πρόκυψε με την υπερεκμετάλλευση του δημόσιου του χώρου εκπαιδεύει τους ανθρώπους της να φροντίζουν τον ιδιωτικό τους χώρο, το σπίτι τους εσωτερικά και να διαφορούν πλήρως για το τι γίνεται στο μπαλκόνι τους, τι εικόνα δίνουν στο δρόμο αυτοί, πώς δηλαδή τους έχει εκπαιδεύσει να διαφορούν, δεν τους παρέχει κάτι, δεν είναι φιλική προς αυτούς και αυτοί αδιαφορούν. Ακόμα περισσότερο, επειδή και λίγο πολύ η πόλη, ο αστικός χώρος εκφράζει την ολότητα, δηλαδή την οργανωμένη κοινωνία, πολλοί νέοι τη ζουν σαν έκφραση του εχθρού τους. Οπότε αυτό προσωποποιεί τον αντίπαλο και άρα εκφράζεται εναντίον του η επιθετικότητα. Επιθετικότητα που τη βλέπει κανείς πολύ συχνά. Την αντιδιαστέλω με τη δημιουργικότητα, δηλαδή το να κάνει κανείς ένα ωραίο γράφιτι σε ένα τοίχο, ένα ωραίο γράφιτι με την έννοια, όχι ξόνη και καλά, της καλλιτεχνικής ποιότητας, αλλά της εκφραστικότητας, της επικοινωνίας. Πάντως, ας πούμε στη Γαλλία τώρα, οι μετανάστες ζουν στα περίχωρα της πόλης. Εδώ είναι στο κέντρο της πόλης και πολύ κοντά στο ιστορικό κέντρο. Ναι. Αυτό δεν είναι, είναι μια διαφορά. Είναι μια διαφορά και εντείνει το πρόβλημα. Με την έννοια πια ότι μια πόλη χωρίς το κέντρο της δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ειδικά η Αθήνα που έχει στο κέντρο της τα πιο χαρακτηριστικά της στοιχεία όπου οργανώνει μπορεί να οργανώσει τη ζωή της, δεν μπορεί να ζήσει με τη χειρότερη εκδοχή αντιμετώπισης των ξένων, δηλαδή με το να τους γκετοποιεί στο κέντρο της. Αυτό κάνει πιο δύσκολο το πρόβλημα, αλλά δεν αλλάζει την ποιότητά του. Δεν μπορούμε δηλαδή, επειδή έχουμε αυτή τη διαμορφία να ζουν οι ξένοι στο κέντρο, να γκετοποιούνται στο κέντρο, να αντιμετωπιστούν αυτοί σαν η αιτία του προβλήματος και να θεωρήσουν πρόσωπο. Όχι, μα προφανώς κάποιος λόγος υπάρχει που πηγαίνουν εκεί, δεν αποφασίζουν. Είναι η ιστορική εξέλιξη της πόλης, είναι το οι άνθρωποι προσπαθούν να βολευτούν όπου μπορούν καλύτερα και βρίσκουν τους εγκαταλειμμένους χώρους, τους χώρους που μπορούν να, όταν δεν τους φροντίζει κανείς βέβαια, να καταλάβουν, να επιβιώσουν εν πάση περιπτώσει.